πάρα πολλά χρέη. Και είχε πάρα πολλά χρέη, εκατομμυρίων ευρώ, πολλά από τα οποία ήταν μαύρα. Πολλοί προμηθευτές και πολλοί εργολάβοι, επειδή δεν μπορούσαν να πληρωθούν από τον Δήμο και δεν μπορούσαν γιατί δεν υπήρχε σύμβαση καν στον Δήμο, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια. Αυτά τα χρέη φυσικά εμείς τα κληρονομήσαμε. Κάποιες από τις υποθέσεις κερδίθηκαν από τους εργολάβους, διότι απέδειξαν ότι όντως εκτέλεσαν και μάλιστα προσηκώντας τα έργα και τις προμήθειες. Κάποια δικαστήρια χάθηκαν, διότι δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι αυτά που ζητούσαν όντως τα εκτέλεσαν. Παλιά λοιπόν ο Δήμος Δοξάτου κινούνταν με αυτόν τον τρόπο. Ένα από τα καλά από τα οποία έχει φέρει το μνημόνιο, που είναι ελάχιστα στην κοινωνία μας, είναι ότι όταν βάσει του μνημονίου του δεύτερου, αν δεν κάνω λάθος, δανείστηκε η πατρίδα, ένα μέρος των χρημάτων το οποίο έλαβε η χώρα είχε δεσμευτεί να το δώσει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξόπληση λήξη πρόθεσμων χρεών. Μέσα στα ληξιπρόθεσμα λοιπόν χρέη είναι και αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν σωρευτεί από το 2011 και εντεύθεν. Και στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Δοξάτου έχει λάβει περίπου στις 600.000 ευρώ, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερο θετικό. Είναι ιδιαίτερο θετικό διότι ναι, μεν έχουμε αποπληρώσει πολλά από τα χρέη και τις αμαρτίες της προηγούμενης διοίκησης, χωρίς να επιβαρύνεται ο Δήμος Δοξάτου, που ο Δημότης και ο κάτοικος του Δήμου Δοξάτου, αλλά παίρνοντας χρήματα από την ουσιαστικά απευθείας από τους δανειστές από την Τρόικα. Η τελευταία δόση που πήραμε ήταν όντως 46.000 ευρώ. Ευχαριστώντας τον κυβερνητικό βουλευτή δράμας Χρήστο Καραγιαννίδη και αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα της εξόφλησης χρεών και οφειλών των Δήμων, ο Δήμαρχος Δοξάτου επισημαίνει παράλληλα ότι καλό είναι, πέρα από τα ποσά, να αναφέρονται και για ποιον λόγο δίνονται αυτά, αναφερόμενος σε γεγονότα και ημέρες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, εξαιτίας της οποίας ανέβηκε το ποσό των οφειλών του Δήμου Δοξάτου σε έργα που έγιναν αλλά και σε έργα που δεν έγιναν. Τώρα, φυσικά ο κ. Καραγιαννίδης εδώ είπε την αλήθεια ότι όντως πήραμε αυτά τα χρήματα και έτσι είναι. Και ευχαριστούμε που παίρνουμε αυτά τα χρήματα. Βέβαια, ξέχασα να πει ότι αυτά τα χρήματα αφορούν οφειλές, οι οποίες οφειλές, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και δημιουργήθηκαν από έργα τα οποία ήταν παράνομα. Έργα τα οποία επέβλεψαν συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες μέσα στον Δήμο Δοξάτου. Όπως επίσης, έχουμε και έργα τα οποία πέρα από τα παράνομα, έχουμε εικονικά έργα. Όταν το 2012 στον Δήμο Δοξάτου κάναν τεχνικό πρόγραμμα και μοίραζαν 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε έργα, τα μισά από αυτά ήταν εικονικά. Δεν είχαν εκτελεστεί δηλαδή καθόλου. Και βάζανε εικονικά έργα, τα οποία κάποιοι μέσα στο Δήμο υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν στενότατη σχέση με τον κύριο Καραγιαννίδη, τα επέβλεπαν και υπέγραφαν ότι αυτά έχουν εκτελεστεί. Και αυτά τα χρήματα, τα οποία πληρωνόντουσαν κάποιοι για έργο το οποίο δεν εκτελούσαν, υποτίθεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και του Πρώην Δημάρχου, τα οποία όλα υπάρχουν στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων εκείνης εποχής, ότι πήγαν σε παλιότερες οφειλές άλλων παρανομών έργων, πριν το 2011. Αυτά κάποιος τα γνωρίζει. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Προσπαθεί να βάλει ένα τέλος στη διαφθορά. Και βλέπουμε αρκετούς υπουργούς να διώκονται, κάποιοι να προφυλακίζονται. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί που οι οποίοι έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, δεν βρίσκονται μόνο στην Αθήνα. Βρίσκονται και εδώ. Καλό είναι ένας βουλευτής, όταν τα λέει αυτά, να ρωτά και τους φίλους του τι ακριβώς κάνανε στον Δήμο Δοξάτου πριν προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις. Καλό είναι να λέει την αλήθεια, αλλά το θέμα δεν είναι να λες τη μισή αλήθεια. Οφείλεις να λες όλη την αλήθεια. Και δεν είναι μόνο να λες την αλήθεια, είναι να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ποιος βουλευτής έχει κάνει κάτι για τη διαφθορά στο Δήμο Δοξάτου? Έχει ασχοληθεί κανείς βουλευτής για το έλλειμμα των 140.000 ευρώ το 2008 μέχρι σήμερα? Όταν έβγαλα στη δημοσιότητα τα υπογραφημένα πρακτικά πέρυσι την άνοιξη, ασχολήθηκε κανένας να κάνει έστω μια ερώτηση στη Βουλή? Κανείς. Γιατί? Δεν ενδιαφέρει τον βουλευτή που πήγαιναν τα χρήματα του κατοίκου του Δήμου Δοξάτου?
Απαντήσεις αυτά δεν θα δώσω εγώ, θα δώσω ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης αναφέρθηκε ακόμη και σε άλλες, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού βουλευτή Χρήστου Καραγιαννίδη, αναφορές στο Δήμο του, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να λέγεται όλη η αλήθεια και κυρίως αναφερόμενος στην ποσότητα του νερού που θα πρέπει να πάρει και θα είναι μεγαλύτερη σε αριθμό κυβικών από ό,τι μέχρι σήμερα ο Δήμος της Καβάλας, έκανε τις απαραίτητες διευκρινήσεις, τονίζοντας πως γι' αυτό πρέπει να συνενέσει και ο Δήμος του Δοξάτου και οι κάτοικοι, οι οποίοι θα στερηθούν ένα πολύτιμο φυσικό πόρο, ο οποίος μπορεί και να τους καταστρέψει. Από εκεί και έπειτα, καλή είναι η προπαγάνδα, αλλά καλύτερη είναι η αλήθεια. Ο κ. Καραγιάννης είπε πολλά. Είπε για το ΕΡΒ πολλά πράγματα. Είπε για το γυμνάσιο Λίπιο του Καλαμπακίου. Σε όλα αυτά, εμείς φυσικά θα απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε σταδιακά. Θέμα-θέμα. Και να είστε βέβαια ότι έχουμε πολλά θέματα για τα οποία θα απαντήσουμε. Καλό είναι να κάνεις πόλεμο σε κάποιον, αλλά πρέπει να θυμάσαι κάτι. Ότι ο πόλεμος σε κάποιον επειδή έχει κάποιες θέσεις με τις οποίες εσύ δεν συμφωνείς, δεν σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο πρέπει να τον επεκτείνεις στους δημότες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και όταν πρέπει να σέβεσαι, όχι δήμαρχο, αλλά δημότες, είτε σε έχουν ψηφίσει, είτε δεν σε έχουν ψηφίσει, είτε θα σε ψηφίσουν, είτε δεν θα σε ξαναψηφίσουν ποτέ. Έχεις υποχρέωση να είσαι βουλευτής σε αυτόν τον Δήμο και σε αυτόν τον νομό και όχι σε γειτονικούς νομούς και δήμους. Και να κάνεις διαπραγμάτευση με γειτονικό Δήμο για να πάρεις νερό αυτού του Δήμου που έχει πρόβλημα λειψιδρίας όπου είσαι βουλευτής. Και να ανακοινώνεις σε συνέντευξη τύπου ότι η Καβάλα θα πάρει και άλλο νερό και να μιλάει για διαπραγμάτευση. Με ποιον διαπραγματεύεται ο κύριος βουλευτής? Μας ρώτησε. Ρώτησε τους δημότες. Πήγε στην αγορά. Πήγε στα πηγάδια. Έχει ρωτήσει τους γιορτούς μας. Αν οι γιορτρείς τους βγάζουν νερό. Με ποιο δικαίωμα αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να στερήσει νερό από αυτόν τον Δήμο? Ας πάρουν και χαμπάρι κάτι. Εκλογές θα έρθουν και θα έρθουν πολύ σύντομα. Μπορεί να ξαναβγούν κυβέρνηση. Σε αυτόν τον Δήμο δεν θα φέρονται σαν χούντα και σαν δικτάτορες. Ο Δήμος μας έχει αξιοπρέπεια. Και τον πόλεμο αυτός ο Δήμος δεν το φοβάται. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν πολύ καλά με ποιους πάνε να κάνουν πόλεμο. Το σανό είναι καλό, αλλά εμείς είμαστε και γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Δεν είμαστε ζώα. Και το σανό που μας ταΐζουνε δεν το τρώμε. Ας το πουλήσουν όλοι. Θα περάσουμε τώρα.